Μετά από ομόφωνη απόφαση του ΤΑ Ηρακλής, η φανέλα με τον αριθμό 11 θα αποσυρθεί έως ότου ο Δημήτρης Μούχλιας αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Αυτό αποτελεί ύψιστη τιμή καθώς θα συμβεί για πρώτη φορά σε αθλητή. Και είναι πάρα πολύ ξεχωριστό και συγκινητικό για το ότι γίνεται για πρώτη φορά να αποσυρθεί, που ο Ηρακλής έχει στο παρελθόν τεράστιους παιχταράδες που θα μπορούσε να αποσυρθεί μια φανέλα. Γίνεται για πρώτη φορά που αποσύρεται η φανέλα για έναν εν ενεργεία αθλητή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και είναι ένα τεράστιο μήνυμα προς τον ίδιο τον Δημήτρη ότι 4 χρόνια θα είσαι στην Αμερική, θα είσαι στη Χαβάη, εμείς όμως είμαστε εδώ, σε περιμένουμε και η φανέλα με το 11 θα είναι δική σου όταν επιστρέψεις. Και το ξέρω ότι είναι πολύ κλισέ η ερώτηση πώς αισθάνεσαι, αλλά νομίζω δεν έχω καλύτερη να κάνω στο Δημήτρη Μούχλια που είναι τώρα στη γραμμή μας. Για το πώς αισθάνεσαι, Δημήτρη, μετά τη σημερινή απόφαση του βολεϊκού Ηράκλη. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Εντάξει, το πώς αισθάνομαι, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Πραγματικά είναι ένα μοναδικό συνέστημα. Και αυτό δεν μπορώ να το περιγράψω. Δεν έχει ξαναγίνει, έτσι. Είναι πρωτότυπο, είναι πρωτοφανές. Για εν ενεργεία αθλητή και για αθλητή στην ηλικία σου που είσαι μικρός, γερός να είσαι. Και νομίζω είναι ένα τεράστιο μήνυμα προς εσένα. Δεν ξέρω πώς το έχεις εκλάβει, ότι 4 χρόνια είσαι το παιδί μας, φεύγεις για σπουδές, βουλεολόγος. Ναι, ναι. Και σε περιμένουμε πίσω. Η οικογένειά σου είναι εδώ. Το 11 θα σε περιμένει. Ναι. Εντάξει, είναι κάτι μοναδικό. Κυριολεκτικά. Δηλαδή, μόλις το έμαθα το πρωί, λέω, τι έγινε τώρα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Τι έγινε τώρα, ε. Ναι. Έγινε όμως. Έγινε. Και νομίζω ότι... Εντάξει, σίγουρα έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου με τα 4 χρόνια της Χαβάη που δεν είναι λίγα. Αλλά ο Ηρακλής θα είναι πάντα μπροστά σου και θα σε περιμένει και αυτό είναι ένα κίνητρο που θα έχεις έξτρα. Είναι ένα κίνητρο από εδώ και πέρα στις υποχρεώσεις που υπάρχουν που είναι τα 2 μάτς. Εγώ λέω 2 μάτς γιατί θέλω να πιστεύω ότι θα είναι 2 μάτς. Θα έχουμε και ημιτελικό και τελικό. Ένα έξτρα κίνητρο, εφόσον σου δοθεί ευκαιρία φυσικά από τον προπονητή σου, να το κάνεις και το κάτι παραπάνω και για αυτό το λόγο, Δημήτρη. Καλά, σίγουρα. Σίγουρα. Από τη στιγμή που μπαίνω στο γήπεδο, προσπαθώ να δώσω το 100% μου. Και νομίζω και αυτό φαίνεται στον κόσμο. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος μου. Κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο, να δώσω ό,τι έχω. Καλά, για το εφηβικό δεν το συζητάμε και επειδή είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στον αέρα, γιατί σε είχαμε εδώ στο στούντιο μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά όταν είχατε κατακτήσει το πρωτάθλημα ΕΠΕΣΤ, είναι η πρώτη φορά μετά τις μάχες που δώσατε που τα λέμε στον αέρα. Ναι. Να σου δώσω συγχαρητήρια γιατί σε κάθε μάτσε παίρνεις καμιά 40 πόντους. Δεν θυμάμαι πόσοι ήταν στο σύνολο, 42, 37, 36, κάτι τέτοιο, κάνω λάθος, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Και πολλές φορές έδειχνες ότι θα σκυλιάσω να το πάρω μαζί με τα παιδιά. Για κάποιες λεπτομέρειες δεν ήρθε αυτός ο τίτλος, χάσατε 3-2, αλλά νομίζω ότι κάνατε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φέρετε ακόμα ένα πανελλήνιο τίτλο στον Ηρακλή. Το πιστέψαμε όλοι μας ότι μπορούσαμε, δώσαμε 100%, αλλά εντάξει, αυτός είναι ο αθλητισμός, έχει και τα καλά, έχει και τα κακά και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Ήρθε αυτό το αποτέλεσμα με τις δικές σου εμφανίσεις να κάνουν όλο το Πανελλήνιο να μιλά και να απορρεί με την καλή την έννοια για τις επιδόσεις σου. Εμείς βέβαια σε ξέρουμε, γι' αυτό και ο Ηρακλής σε ξέρει πάρα πολύ καλά και σε προστατεύει σαν δικό του παιδί, όπως είπα νωρίτερα. Δημήτρη, έχετε μπροστά σας την πρόκληση που λέγεται Φίνικα Σύρου και ημιτελικός. Μετά τις μάχες με τον ΠΑΟΚ, μετά την ψυχολογία που φαντάζομαι πήρατε όλοι από τη σπουδαία νίκη που πετύχατε στη Μίκρα μαζί με τον κόσμο. Πώς έχετε ξεκινήσει την προετοιμασία σας? Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, έτσι. Η Παρασκευή είναι κοντά. Ναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Το αποδείξαμε και στο τελευταίο παιχνίδι μέσα στη Σύρο. Και μένει τώρα μόνο να το κάνουμε πράξη, να προσπαθήσουμε. Και αυτό.
Βέβαια, είναι ένα άλλο match. Εκείνο το είχατε κερδίσει για την τελευταία αγωνιστική που δεν έκρινε πράγματα για τον Ηρακλή και τον Φοίνικα, το 2-3. Μπορεί να έστειλε ένα μήνυμα. Πού θεωρείς, ξέροντας καλά και τον αντίπαλο, πού θεωρείς ότι θα κριθεί ένα τέτοιο παιχνίδι? Είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα τακτικής, είναι θέμα σέρβις, είναι θέμα όλα μαζί? Ή υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που έχει ο Φοίνικας που πρέπει να προσεχθεί όπως και δίποτε? Πρέπει να προσέξουμε σίγουρα το διαγώνιο και τον ένα τον ακραίο. Το Φιλανδό και τον Βραζιλιάνο. Ναι. Mm-hmm. Και θα στην επίθεση. Και πρέπει να πιέσουμε και στο σέρβις αρκετά. Για να μπορέσει να δημιουργήσει πρόβλημα στην υποδοχή τους. Και να κρατήσει η υποδοχή του Ηρακλή. Κάτι που δεν έγινε πολύ με τον ΠΑΟ και ειδικά στα εκτός ένας παιχνίδι. Ναι. Αυτό βελτιώνεται, διορθώνεται σε 3-4 προπονήσεις? Γιατί τελειώνει η χρονιά. Θα φανεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι προσπαθούμε κάθε φορά σε κάθε προπόνηση και θα φανεί στο παιχνίδι. Τώρα που μπήκαμε, σήμερα κάνατε προπόνηση νομίζω πριν από λίγο, έτσι? Ναι, είχαμε προπόνηση. Και έχετε και το τραπέζι σε λίγο στο Χορτιάτι. Ναι. Ωραίο θα είναι αυτό σε οικογενειακό κλίμα, μιας και λέω οικογενειακό κλίμα. Τι εισπράττεις στα αποδυτήρια από τον προπονητή σου, από τους συνεργάτες του, από τα υπόλοιπα τα παιδιά, τους συμπαίκτες σου, τη διοίκηση? Γιατί θα το ξαναπώ και ας είναι λίγο κουραστικό, είμαστε πολύ κοντά στην Ιερά Πέτρα. Τετάρτη ή Πέμπτη φεύγετε? Τετάρτη πρωί. Άρα έχει μείνει μια προπόνηση αύριο και μετά ουσιαστικά είναι το ταξίδι. Ναι. Ποιο είναι το κλίμα που εισπράττεις εσύ? Όλοι είναι θετικοί στα αποδυτήρια. Όλοι πιστεύουμε ότι μπορούμε και αποφασισμένοι, όπως ξαναείπα, ότι θα δώσουμε 100%. Και με πίστη, έτσι? Ναι. Ο Kill Bill πώς είναι? Καλά, είναι εδώ τώρα, με πειράζει. Για όσους δεν έχουν καταλάβει, μιλάμε για τον αδερφό του Δημήτρη, τον Βασίλη τον Μούχλια. Ένας φίλος, ο Χάρης, γράφει, και θα στο διαβάσω, να το ακούσει και ο Βασίλης δίπλα σου, αφού είστε μαζί. Ευχόμαστε να μας κατεβάσουν το Σάββατο βράδυ Λευκό Πύργο. Μπορείτε, εγώ συμπληρώνω. Μπορείτε, Δημήτρη? Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε. Δεν μπορούμε να προσεχθούμε το κύπελο. Όταν προσπαθείς, μπορείς κιόλας. Αυτή είναι μια απάντηση. Ναι, σίγουρα. Ωραία. Να μεταφέρεις και τις ευχές μας για κάθε επιτυχία. Θα τα πούμε και από κοντά στην Κρήτη και στον αδερφό σου και σε όλη την ομάδα. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια. Και τη σημερινή ανακοίνωση, δεν ξέρω, εκτύπωσέ την, να βάλτε κάπου, κάντε μια κορνίζα, κάτι, γιατί είναι μοναδικό αυτό που συνέβη σήμερα και θα το θυμάσαι για όλη τη ζωή. Να είσαι καλά, να είσαι γερός. Και εσείς, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.